Πάμε να τα δούμε χρονικά. Yeah. Προσπάθησα να τα μαζέψω όσο γίνεται, για να το δούμε τι έγινε ακριβώς χθες στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην αρχή είχαμε ενός λεπτού σιγή για τους δύο σημαντικούς ανθρώπους του Παναθηναϊκού που έφυγαν από τη ζωή, τον Ζαχαρία Πιτιχούτη και τον Στέλιο Παναγιωτίδη. Ήταν μέλη της αίτητης ομάδας του 64 που κατέξα αίτητη το πρωτάθλημα. Αρχίζει ο αγώνας, ο Παναθηναϊκός προηγείται νωρίς με τον Μάρκους Μπέρκ. Εδώ από την παλιά του Χουλτ φεύγει ο Μολίνς από κανονική θέση και δίνει έτοιμο γκολ στον Σουηδό Στράγκερ. Το 1-0 από τον Μπέρκ. Δεν υπήρχε offside όπως θα δείτε εσείς. Επαναλήψεις είναι πολύ ωραία. Υπάσαμε εξωτερικό φάλτσο από τον Χουλτ για τον Μολίνς, ο Σουηδός, τον συμπατριώτη του. Τα συμπαίκτες στην Εθνική Σουηδίας. Το 1-0 από τον Μπέρκ. Όλα τα λεφτά η παλιά, έτσι. Και η πρώτη παλιά και η τελική πάσα που σιγουρεύει τον γκολ για τον Μπέρκ. Προηγούνται λοιπόν οι πράσινοι. Στο 20 γίνεται παλιά για τον Πέδρο Ενρίκε. Εδώ ο Κομίνης δίνει κόκκινη στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος χτυπάει βεβαίως, κάνει φάουλ στον Πέδρο Ενρίκε. Η μπάλα όμως πάει προς τα πλάγια. Ναι. Υπάρχει και αμυντικό στη φάση. Διαμαρτύρεται ο Ζουνίδης. Διαμαρτύρονται οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Δεν είναι θέμα τελευταίο, είναι θέμα αν βρίσκεται σε προφανή θέση για γκολ. Ναι. Δείτε και το replay. Εγώ νομίζω ότι είναι αυστηρή η αποβολή. Υπάρχει ο Μολέδο στη φάση. Φεύγει και προ τα πλάγια. Μπάλα γλιστράει και όλα ο Πέδρο Ενρίκε. Δεν το συζητάμε ότι είναι κίτρινη κάρτα. Ναι. Ο Κομίνης έδειξε το κόκκινο τραβηγμένο. Ότι είναι αυστηρή η απόφαση του Κομίνη. Να. Εδώ δίνεται φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Από το φάουλ θα έρθει δοκάρι για το δικέφαλο του Βορρά. Καταπληκτική εκτέλεση, ωραία, εκτέλεση από τον Κάτσε. Μπήκε ο Στιλ στη θέση του Ρέις για να υπάρχει τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό. Ωραία εκτέλεση από τον Κάτσε. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Στο δοκάρι παραμένει το 1-0 που ήταν και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μέσα σε λίγα λεπτά αποβάλλεται ο Ουάρντα με δύο κίτρινες κάρτες. Εδώ θεώρησε ο Κομίνης ότι πήγε με τον αγώνα στη μονομαχία με τον Κουλιμπαλή. Δείχνει την πρώτη κίτρινη στον Αιγύπτιο. Και λεπτά αργότερα, 3-4 λεπτά αργότερα, θεωρεί ότι κάνει σκόπιμο φάουλ όταν αναπτύσσει τον Παναθηναϊκό στον Κλωναρίδη και του δείχνει δεύτερη κίτρινη αριθμητική ισορροπία με 10 κάρτες. Και εδώ αυστηρές οι αποφάσεις του Κομίνη κατά την προσωπική του. Ισορροπούσε τη μία με την άλλη απόφαση. Άποψη. Και κοιτάξτε τι γίνεται στη συνέχεια από ένα κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ, θα μπλοκάρει ο Στήλ, είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και εκεί θα πάει ο Λέοβατς να του χτυπήσει την μπάλα ή ο Κρέσπο να του χτυπήσει την μπάλα μέσα από τα χέρια και εκεί γίνεται σύραξη, μπαίνουν στη μέση και άλλοι ποδοσφαιριστές, τώρα μην ονομάσουν ποιοι, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Πέφτει ξύλο και την ώρα που γίνεται όλο αυτό το σκηνικό χαλάει τελείως το παιχνίδι, είμαστε στο 53ο λεπτό, θα βρεθεί ξαφνικά στο έδαφος ο Βλάντα Νίβιτς, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Εδώ ξανά η φάση. Μπλοκάρει ο Στιλ και κοιτάξτε τον μπέκ του ΠΑΟΚ που πάει και του χτυπάει το χέρι. Αμέσως ο Μπέρκ ζητάει το λόγο και γίνεται συμπλοκή μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ξαφνικά λοιπόν ο Βλάντα Νίβιτς βρίσκεται στο έδαφος από ένα κουτάκι μπύρας το οποίο δέχτηκε όπως θα δούμε στην επανάληψη. Βεβαίως. Εγώ απορώ γιατί σε εμάς τους δημοσιογράφους όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο νερό μας δίνουν σε ποτηράκι νερό. Δεν περνάει μπουκαλί. Εκεί ξέφυγε τελείως η κατάσταση. Αποφάσισε ο διαιτητής Κομίνης την προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού. Εδώ είναι το στιγμιότυπο με το αντικείμενο που δέχεται ο Βλάντα Νίβιτς και σοριάζεται στο έδαφος. Μα σκέψου τώρα με τι ταχύτητα ήρθε αυτό από πάνω από την εξέδρα, έτσι. Πηγαίνουν όλοι στα αποδυτήρια. Βλάντα Νίβιτς λέει ότι ζαλίζεται και αμέσως διακομίζεται στο κοντινότερο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπετε σε αμαξίδιο, μεταφέρεται από το αποδυτήρια στο ασθενοφόρο. Αρκετή ώρα αργότερα, γύρω στις 11.30 το βράδυ, αποφάσισε οριστικά ο Κομίνης τη διακοπή του αγώνα. Απειλείται με βαριά τιμωρία ο Παναθηναϊκός. Να χάσει δηλαδή το παιχνίδι με 0-3, να του αφαιρεθούν 2 βαθμοί από τα play-off. 3 βαθμοί από τα play-off, 2 βαθμούς από την επόμενη περίοδο και αγωνιστικές και κλεισμένων. Δεν υπάρχει σωτηρία πάντως, Μανώλη, δεν γίνεται. Δηλαδή απογοητεύεται και η διοίκηση, απογοητεύονται οι πάντες, πια δεν βλέπεις φως πουθενά. Για τους φιλάθλους δεν λέμε, ο κανονικός κόσμος έχει απογοητευτεί, πάντα στα γήπεδα. Καλά, ο κανονικός δεν εννοείται, Βασίλη. Τώρα αυτοί οι οργανωμένοι, ποιος πάει στο γήπεδο. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των δύο ομάδων μετά από όλα αυτά που έγιναν. Να ακούσουμε πρώτα τις δηλώσεις του Χρήστου Παναγόπουλου, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος αφήνει και υπονοούμενα για τη σημερινή μέρα ότι θα υπάρχουν εξελίξεις. Στον Παναθηναϊκό θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε και προκάλεσε μετά βεβαίως τη ρήψη του κουτιού μπύρας στον Βλάντα Νίβιτς στη διακοπή του αγώνα. Για να τον ακούσουμε. Δώσαμε την ευκαιρία για μία ακόμα φορά μέσα από ένα ατυχέστατο, μεμονωμένο περιστατικό, απολύτως καταδικαστέο, να εκμεταλλευθούν άνθρωποι χωρίς αρχές του εφ' αγωνίζεστε την ευκαιρία να κερδίσουν έναν αγώνα στα χαρτιά.
Το ποδόσφαιρο πλέον προκαλεί πόνο, ζημιά και αδικία. Ο Παναθηναϊκός μέχρι σήμερα, και το ξέρετε όλοι, δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ άνομα μέσα για να υπερισχύσει. Όμως ούτε η πολιτεία, ούτε οι ποδοσφαιρικές αρχές φαίνεται να είναι διατεθειμένες να βάλουν τέλος σε όλα αυτά. Επειδή ο Παναθηναϊκός δεν είναι και αυτός όμως πλέον διατεθειμένος να αντιμετωπίσει και τα νέα ξενόφερτα ήθη και νοοτροπίες που αναπτύσσονται, αύριο θα συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για να εξετάσει από τη μία πλευρά τους τρόπους αντίδρασης και δεύτερον αν θα συνεχίσει υπό την διοίκηση αυτή να συμμετέχει καθιονδήποτε τρόπο στα ποδοσφαιρικά στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της χώρας. Το περιστατικό μπορεί να γίνει αφορμή για την αποχώρηση του κ. Αλαφούζου από το Παναθηναϊκό. Όλα είναι ανοιχτά. Ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο να σου πει, ορθά ανοιχτό. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Η θέση του Ιβάν Σαββίδη μόλις έμαθε τι έγινε. Ναι. Η ηθική και φυσική αυτουργία αυτής της κωμωδίας θα κυνηγηθούν με όλα τα ένδικα μέσα. Ακολούθησε ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, μεταξύ άλλων αναφέρει. Άφησαν την κερκίδα να επιτίθεται στους αναπληρωματικούς και τον επόπτην. Αυτή είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά εμετικά αντεθνικά συνθήματα. Και ένας ηλίθιος, σαν αυτούς που βρίσκονται πάντα, τους έδωσε τη χαριστική βολή. Η σημερινή ντροπή έχει ονοματεπώνυμο. Η υπόλοιψη του ελληνικού ποδοσφαίρου δέχτηκε ακόμη ένα μεγάλο χτύπημα. Γίνεστε οι ίδιοι με τους καινούριους συνοδοιπόρους σας. Αυτή είναι επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε αυτή την ανακοίνωση απάντησε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μάνος Μαυροκουκουλάκης. Να τον ακούσουμε. Έχω γυρίσει όλα τα γήπεδα του κόσμου με όλες τις υψηλές ιδιότητες UEFA και FIFA. Τι έγινε απόψε? Χάνοντας ένα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ αέρα μέσα στο γήπεδο αγωνιστικά, επέλεξε να το κερδίσει άναδρα προσποιούμενος. Το δε ύφος και περιεχόμενο της ανακοινώσεώς του μας αναγκάζει να πούμε μόνο ντροπή. Η απάντηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε τώρα δηλώσεις και από τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, ένα από τα πιο σοβαρά παιδιά που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και δηλώσεις του Βασίλη Κωνσταντίνου, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και μετά θα σας πω ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πώς απάντησε στον Νίκο Λιμπερόπουλο, Κυριάκος Κυριάκος. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις. Είδαμε κάτι πρωτόγνωρο σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πριν λίγες μέρες στον τελικό κυπέλλου σφαζόντουσαν άνθρωποι. Δεν είδα να γίνει καμία διακοπή παιχνιδιού. Κατακρίνω φυσικά. Κατακρίνω τον άνθρωπο που πέταξε ό,τι πέταξε. Δεν πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πρώτη φορά. Δυστυχώς δώσαμε την ευκαιρία στον κύριο Ίβιτς να αποσυρθεί από το γήπεδο. Να επικαλυστεί ένα σοβαρό τραυματισμό. Και ένα παιχνίδι που ήταν δικό μας. Ο αντίπαλος είχε μείνει και αυτός με 10 παίχτες. Ξαναήρθε σε ισορροπία. Τελικά κινδυνεύουμε να το χάσουμε, να μείνουμε με μείον βαθμούς, να είμαστε και κλεισμένων το θυρών. Και όλο αυτό δηλαδή μας αρέσει. Εμάς. Εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτός που το πέταξε αγαπάει το ποδόσφαιρο. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να πω. Τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν πρώτη φορά. Ο Βλάνταν, επειδή παίξε και συμπαίχτης μου, έχει ζήσει σε συνθήκες πολύ άγριες σε γήπεδα. Νομίζω ότι έτσι όπως το γνωρίζω εγώ και γνωρίζοντας τι άνθρωπος και τι άντρας είναι, για μένα φύγει πολύ εύκολα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Κάνει αξονική αυτή τη στιγμή, κύριε Λιβερόπουλε. Ναι, μα το είπα ότι κατακρίνω και μακάρι να μην έχει τίποτα το παιδί. Εγώ λέω ότι ξέρω ότι πόσο δυνατός είναι, δεν νομίζω ότι έχει κάτι σοβαρό. Ήταν ένα προσχεδιασμένο σχέδιο. Μια τελευταία ερώτηση. Σας τιμώ. Προσχεδιασμένο σχέδιο να πέφτει ένα κουτάκι πύρας. Το οποίο ήταν άδειο. Το οποίο ήταν άδειο. Αυτό δεν είδατε εσείς. Άδειο. Το οποίο ήταν άδειο, ναι. Το κουτί ήταν άδειο. Και δεν τον χτύπησε. Εάν δείτε το replay που σας είχε δημοσιογράφει, τον χτυπάει εδώ και βρίσκεται ξαφνικά μέσα στα αποδυτήρια με μία. Εδώ με ένα αίμα να τρέχει από εδώ.
και τον χτύπησε, δέστε το, δημοσιογράφησαστε, υπάρχει τηλεόραση, δέστε την, το κουτί ήταν άδειο, τον χτύπησε εδώ και ξαφνικά μέσα στα ποδητήρια βρέθηκε εδώ μία σχισμή με αίμα. Αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Για πάμε στην απάντηση λοιπόν. Και η απάντηση ήρθε από τον Κυριάκο Κυριάκο, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με ανάρτησή του η οποία ολοκληρώνεται με τις εξής λέξεις: και εγώ τιμώ και σέβομαι τον Νίκο Λιμπερόπουλο, είναι ανάρτηση στο Facebook, και ξέρω ότι είναι αρκετά άνδρας για να ζητήσει συγγνώμη μόλις ηρεμήσει και συνειδητοποιήσει τι είπε. Μάλιστα. Να σας πω ότι το φύλλο αγώνας είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τον Παναθηναϊκό. Πάντως ο διαιτητής Κομίνης αναφέρει ότι ο Ίβιτς δέχθηκε κουτάκι μπύρας στο κεφάλι από παδό του Παναθηναϊκού και έπεσε στο έδαφος. Αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, πήγε στα αποδυτήρια της ομάδας του. Εκεί εξετάστηκε από τον γιατρό του αγώνα και μας ενημέρωσε η παρουσία των εκπροσώπων και των δύο ομάδων προφορικά και γραπτός τη γνωμάτευσή του. Ο γιατρός, η οποία επισυνάπτεται με το φύλλο αγώνας. Ο γιατρός μιλάει για εκδορά, για απλή εκδορά, μάλιστα, ότι δεν υπήρχε σοβαρός τραυματισμός. Κατόπιν ο εκπρόσωπος της ομάδας του ΠΑΟΚ Παντελής Κωνσταντινίδης μας ενημέρωσε ότι ο Ίβιτς φέρει σκίσιμο και έχει αιμορραγία στο κεφάλι. Έχει έντονη ζάλη και μαζί με τον ιατρό της ομάδας του διακομίσει στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για περαιτέρω εξετάσεις. Και ως εκ τούτου η ομάδα της ΠΑΟΚ αδυνατεί να αγωνιστεί χωρίς την παρουσία του προπονητή και του ιατρού της ομάδας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω γεγονότα, την ενημέρωση των παρατηρητών αγώνα αποφάσισα την οριστική διακοπή του αγώνα ούτε μία άλλη παρατήρηση. Αυτά τα ωραία από τον αγώνα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.